Ο Δήμος Άργους Μυκηνών γκρέμισε το πρώην εργοστάσιο Μαρίνου που βρίσκεται απέναντι από το πρώτο λύκειο στο περιφερειακό δρόμο. Καθάρισε το χώρο από τα μπάζα και σύντομα θα δοθεί ως χώρο στάθμευσης, ενώ το μεγάλο σχέδιο του Δήμου είναι να κατασκευαστεί στο χώρο αυτό κολυμβητήριο. Εδώ που βρισκόμαστε απέναντι από το πρώτο λύκειο του Άργου, στον περιφερειακό δρόμο, βρισκόταν παλιά το εργοστάσιο του Μαρίνου. Βέβαια, στις παλαιότερες, πολύ παλαιότερες εποχές, είχε προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική και όχι μόνο οικονομία. Στη συνέχεια, βέβαια, όταν δεν λειτουργούσε, ο χώρος έγινε ένας χώρος μόλυνσης, εστίες βρωμιάς και τα τελευταία χρόνια κατοικούταν από οικονομικούς μετανάστες που δεν είχαν στέγη. Με πρωτοβουλία όμως του Δήμου Άργους Μυκηναίων, το παλιό εργοστάσιο του Μαρίνου γκρεμίστηκε και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έφυγαν βέβαια και τα πάρα πολλά μπάζα που υπήρχαν. Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο χώρο για ένα μικρό διάστημα θα λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων. Το μεγαλοπίβελο όμως σχέδιο του Δήμου Άργους Μυκηνών είναι εδώ να γίνει το κολυμβητήριο. Ένα μεγάλο έργο, ένας όνειρο για την νεολαία και όχι μόνο του Άργους να αποκτήσει το δικό της κολυμβητήριο. Εδώ λοιπόν δίνει το δικό του στοίχημα ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος και ο Δήμος Άργους Μυκηνών να χτιστεί λοιπόν το κολυμβητήριο και για να γίνει ένας χώρος άθλησης.